Πρώτη ερώτηση. Ποιο είναι ο ρόλο του επιθέτου σε ένα περιγραφικό κείμενο. Τα επίθετα μα δίνουν περισσότερε πληροφορίε για τα πράγματα που περιγράφονται και κάνουν την περιγραφή πιο ζωντανή, σαφή, ακριβή και παραστατική. Τα επίθετα περιγράφουν με σύντομο τρόπο ένα χαρακτηριστικό των ουσιαστικών που συνοδεύουν. Δεύτερη ερώτηση. Ποια τοπικά επιρήματα γνωρίζει. Πού, εδώ, εκεί, πέρα, μακριά, κοντά, σημά, δίπλα, μέσα πάνω, κάτω, απέναντι, παντού, κάπου, πουθενά, ψηλά, χαμηλά, δεξιά, αριστερά, πλάι, γύρω, έξω, μεταξύ, αναμεταξύ, μπροστά, μπρο, πίσω, βόρεια, νότια, ανατολικά, δυτικά, χάμο και άλλα. Τρίτη ερώτηση. Τι γνωρίζει για τι φράσεις με προθέσει. Είναι οι φράσει που έχουν μπροστά τους μια πρόθεση όπω από, «είσαμε» ως, κατά, σε, στον, στην, στο, προς, για, και τα λοιπά για παράδειγμα, από την αυλή, σε μια γωνιά. Τέταρτη ερώτηση. Ποιες προτάσεις ονομάζονται ελλειπτικές. Συχνά, για να δώσουμε ζωντάνια και αμεσότητα στον λόγο μας ή για λόγους συντομίας, παραλείπουμε ορισμένα από τα κύρια συστατικά των προτάσεων, ρήμα ή υποκείμενο, όπως, παραδείγματος χάρη το υποκείμενο, όταν εύκολα εννοείται. Παράδειγμα. Αγόρασα ένα μολύβι. Εννοείται πω, εγώ αγόρασα ένα μολύβι. Ή ακόμα και το ρήμα, ποιο έχει σειρά, εγώ. Εννοείται πω, εγώ έχω σειρά. Τέτοιε προτάσει τι λέμε ελληπτικέ. Πέμπτη ερώτηση. Τη γνωρίζει για τα αριθμητικά επίθετα και ουσιαστικά. Τα απόλυτα αριθμητικά φανερώνουν ορισμένο αριθμό από πρόσωπα, ζώα, πράγματα. Τα χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε ποσότητα, χρόνο, απόσταση, μέγεθος. Τα τακτικά αριθμητικά δηλώνουν τη θέση που παίρνει κάποιο ή κάτι σε μια σειρά. Κλείνονται όπω τα επίθετα σέω. Η. Ο. Τα πολλαπλασιαστικά αριθμητικά φανερώνουν από πόσα μέρη αποτελείται κάτι και λήγουν σε πλό. Τα αναλογικά αριθμητικά δηλώνουν πόσε φορέ μεγαλύτερο είναι κάτι και λήγουν σε πλάσιο. Τα περιληπτικά αριθμητικά φανερώνουν ένα πλήθο μονάδων που αποτελούν ένα σύνολο, άδα, ή έχουν τη σημασία περίπου, αριά. Έκτη ερώτηση. Τι πρέπει να θυμάμαι όταν γράφω αριθμητικά. Α απόλυτα αριθμητικά μέχρι το 20 γράφονται ως μία λέξη, 16. Από το 21 και πάνω, γράφονται ως ξεχωριστές λέξεις, 48. Τα τακτικά αριθμητικά από το 13ο και μετά, γράφονται ως ξεχωριστές λέξεις, 13. Γράφονται με δύο νιγιώτα το 9. 9. Και όσα αριθμητικά παράγονται από αυτό και περιέχουν ολόκληρη τη λέξη 9, 9. 990. Ένατος. Τα σύνθετα αριθμητικά που έχουν δεύτερο συνθετικό τη λέξη μισό γράφονται στη λίγουσα με γιώτα. Δεν ακολουθούν τον κανόνα και γράφονται με το ΙΤΑ, όσα έχουν πρώτο συνθετικό το αρσενικό ένα και το θηλυκό μία, 1,5 ευρώ, 2,5 κιλά, 4,5 ώρε, 7,5 τόνοι, αλλά 1,5 ώρα, 1,5 τόνο. 7η ερώτηση Κλείση των θηλυκών ουσιαστικών ενικό αριθμό. Η κυβέρνηση. Τη κυβέρνηση. Τι κυβέρνηση. Κυβέρνηση. Πληθυντικό αριθμό. Οι κυβερνήσει. Των κυβερνήσεων. Τι κυβερνήσει. Κυβερνήσει. Έτσι κλείνονται τα. Η δύναμη, η απόφαση, η αφέρεση, η σύνταξη, η σκέψη, η γνώση, η λύση, η πράξη, η τάξη, η ψήξη, η άλπη, η άποψη και άλλα. Όγδοη ερώτηση. Ενικό αριθμό. Η διάμετρος. Τη Διαμέτρου. Τι Διάμετρο. Διάμετρε. Πληθυντικό αριθμό. Η Διάμετρη. Των Διαμέτρων. τη Διαμέτρου. Διάμετρη. Ένατη ερώτηση. Τη γνωρίζει για τι συντομογραφίε και αρκτικόλεξα. Συντομογραφίε είναι λέξει που γράφονται για συντομία κομμένες. Για παράδειγμα. Δηλαδή. Μέτρα. Τα αρκτικόλεξα είναι τα αρχικά γράμματα των πλήρων λέξεων. Για παράδειγμα. ΔΕΗ. Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Στα περιεχόμενα του βίντεο θα βρεις αναλυτικά όλα τα βήματα που μπορείς να ακολουθήσεις για να μάθεις τη γλώσσα σωστά. Αν θέλεις να δεις πόσο καλά κατανόησες το μάθημα, μπορείς να κάνεις το ηλεκτρονικό τεστ του μαθήματος. Θα βρεις το σύνδεσμο στα περιεχόμενα του βίντεο. Σε ευχαριστώ που και σήμερα διάβασες μαζί μου. Θα σε περιμένω στην επόμενη. Έως τότε μην ξεχνάς, μπορείς να μαθαίνεις παίζοντας.